κλείσουμε με ένα ξεχωριστό θέμα. Με ένα θέμα που έχει να κάνει με τους αλλοιείς του Ηρακλείου και με μια ξεχωριστή κίνηση στην οποία προχώρησαν. Συγκεκριμένα. Την Κυριακή 9 Απριλίου, ναι. Πλήθος κόσμου, επαγγελματιών αλλά και ερασιτεχνών, ναι. Αλλιέων, στην Κρήτη αλλά και σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα, αποφάσισαν έτσι τη λία τους, όλα αυτά τα ψάρια τα οποία και λόγω νηστείας ίσως άνθρωποι δεν θα έμπαιναν στην διαδικασία να τα αγοράσουν, να τα προσφέρουν σε οικογένειες που έχουν ανάγκη, να τα δώσουν απλόχερα και βεβαίως θέλω να σου πω ότι μαζεύτηκαν εκατοντάδες τσάντες με όλα αυτά τα οποία έβγαλαν από τη θάλασσα και δεκάδες οικογένειες κατάφεραν να υποφεληθούν αυτές τις γιορτινές ημέρες των αγαθών που τους προσφέρθηκαν. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη κίνηση. Έρχεται Μάλιστα. και από νεαρά παιδιά όπως και ο καλεσμένος με τον οποίο θα μιλήσουμε τώρα, αλλά και από μεγαλύτερους ανθρώπους που έχουν την εμπειρία αυτή. Σωστά, σωστά. Απλά ας αλλάξουμε τα πλάνα καθώς δείχνουμε λαγοκέφαλα. Που δεν τρώγονται. Το δώρα μου το ξέρω, ίσως να μην γνωρίζεις, αλλά είναι τα λαγοκέφαλα. Δεν νομίζω να δώσαμε τέτοια ψάρια. Έτσι, για το καλό το λέω. Ας δείχνουμε τα καΐκια. Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή τον κύριο Ανδρουλάκη. Τον κύριο Γιώργο Ανδρουλάκη, είναι μέλος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλλιείων. Να μιλήσουμε για αυτή την ξεχωριστή κίνηση. Τον έχουμε, εγώ τον βλέπω. Για να μας δώσει λίγα δευτερόλεπτα. Την καλησπέρα μας, κύριε Ανδρουλάκη. Πώς είστε? Καλησπέρα σας, καλά εσείς? Χρόνια πολλά να ευχηθώ, Χριστός Ανέστη, να είστε πάντα καλά. Χρόνια πολλά, αληθώς. Για πείτε μας για αυτό το ψάρεμα αγάπης, όπως το ονομάσαμε και εμείς οι δημοσιογράφοι. Πώς προέκυψε αυτή η πρωτοβουλία και πού κατευθύνθηκαν αυτά τα ψάρια? Πού κατευθύνθηκαν αυτά τα ψάρια? Εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου και γενικά και της Μπαντάνασσας και της Χερσονήσου, το λιμάνι. Ναι. Έχουμε εδώ την ηθεία αγορά τη δικιά μας. Και ερχόταν πάνω οι οικογένειες και μας λέγανε βάλτε μας 3 ευρώ ψάρια και εμείς καταλαβαίναμε ότι υπάρχει κάποια οικονομική δυσκολία σε κάθε οικογένεια. Να έρχονται π.χ. σε κάθε μέρα να μας το λένε αυτό κάθε μέρα, κάθε μέρα. Και έτσι αποφασίσαμε μερικά σκάφη όπως ο Νέαρχος, ο Ταξιάρχης, ο Άγιος Φανούριος, ο Ευαγγελίστρια, το Σωσό, η Παναγιώτα και η Νίκη. Τα σκάφη αυτά εδώ είναι στο Ηράκλειο. Ναι. Να πάμε ένα ψάρεμα για αυτούς τους ανθρώπους. Και τι μαζέψατε, τι συγκεντρώσατε, τι ψαρέψατε? Τι συγκεντρώσαμε? Συγκεντρώσαμε γύρω στα 100 κιλά ψάρια. Τα μοιράσαμε σε σακούλες 3 και 4 κιλών η κάθε σακούλα και τα δίναμε σε κάθε οικογένεια που τα είχε ανάγκη. Μπράβο. Ένα φαινόμενο το οποίο φέτος έκανε την εμφάνισή του, δηλαδή άνθρωποι που σας έλεγαν θέλω 3 ευρώ ψάρια ή και πέρυσι και πρόπερσι πάνω κάτω υπήρχαν συνάνθρωποι μας που ζητούσαν βοήθεια. Αυτό εμφανίστηκε από την ημέρα που εμφανίστηκε και ο κορονοϊός. Διάλυσε έτσι την Ελλάδα γενικά. Από την πανδημία λοιπόν οξύνθηκε αυτό το φαινόμενο. Ναι, ναι. Μάλιστα. Και τι σας έλεγαν οι άνθρωποι που παίρναν τσακούλα με τα 4-5 κιλά ψάρια? Για πείτε μας λίγο αντιδράσεις. Αντιδράσεις, μερικοί ευχαρίστηση, μερικούς όπως μια γυναίκα που κοιμάται και εδώ από πάνω στο αμάξι της κάθε βράδυ. Να βάζει τα κλάματα, να μας λέει ευχαριστώ και τέτοια. Μάλιστα. Γιώργο, σου μιλάω και στον Ενικό, είσαι ένας νέος άνθρωπος που είναι αλλιέας. Ναι, ναι, το επάγγελμά σου, σωστά? Επαγγελματίας. Ναι, ναι, το επάγγελμά μου. Για πες μας λίγο, θέλω να κλείσουμε πώς ένας νέος άνθρωπος πραγματικά με τόσες δυσκολίες μέσα στον κλάδο, με πολλά τα προβλήματα, με το κόστος να έχει αυξηθεί, με τα καύσιμα να έχουν αυξηθεί, με το κράτος να ζητάει ολοένα και περισσότερα από εσάς πραγματικά τους αλλιείς. Πώς έχει αποφασίσει να παραμείνει σε αυτό το επάγγελμα? Έχω παραμείνει σε αυτό το επάγγελμα γιατί δεν σπούδασα δυστυχώς κάτι και είμαι αναγκασμένος να κάνω αυτό το επάγγελμα μέχρι τελικής πτώσης, να το πούμε έτσι. Ναι, και επειδή και έχω και ένα παιδάκι και δεν είμαι μόνος μου σε αυτή τη ζωή, να το πω έτσι, προσπαθούμε σχεδόν όλοι εδώ πέρα με νύχια και δόντια, όπως υπάρχουν και ψαράδες εδώ πέρα που μένουν και μέσα στα καΐκια τους. Υπάρχουν ψαράδες που μένουν μέσα στα καΐκια τους? Ναι, ναι, εδώ στο λιμάνι συγκεκριμένα μένουν 3 άτομα. Και ο ένας είναι 70 χρονών καρκινοπαθής. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Γιώργο, σε ευχαριστώ Τίποτα, πολύ. Θα τα καλά. Ξαναπούμε. Δεσμευόμαστε, το γνωρίζετε. Ότι η εκπομπή είναι πάντα δίπλα σας. Σας ευχαριστώ θερμά όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ καλά. Και καλή δύναμη. Δεν ξέρω. Θα δώσουμε συνέχεια. Και μόνο αυτό που είπε ο Γιώργος τώρα στο τέλος. Δεν ξέρω αν χωρά σχολιασμός.